Ανέστορα, που χειρίζεται τον Ευρωπαλή με δύο ήττες. Ωστόσο όμως η ομάδα έδειξε πάρα πολύ καλή. Ειδικά σήμερα ήταν απίστευτο αυτό που συνέβηκε. Τέσσερις φορές σημαδεύσατε τα δοκάρια. Τι έχεις να πεις? Το σίγουρο είναι ότι ήρθαμε σήμερα για να παλέψουμε το παιχνίδι. Σε κανένα περίπτωση δεν ήταν απλά για να περάσουμε το απόγευμα μας. Νομίζω φάνηκε στο γήπεδο πόσο προσπαθήσαμε. Δεν νομίζω να έχει κάποιος παράπονα από οποιοδήποτε στην ομάδα. Δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Δυστυχώς δεν μας ήθελε ούτε η μπάλα, λίγο η τύχη, λίγο και ίσως η αυτοσυγκέντρωση. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Το ημίχρονο χάναμε, όμως εμείς ακόμα θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα, άρα πήγαμε το δεύτερο ημίχρονο και συνεχίσαμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ούτε να ισοφαρίζουμε, όμως με αυτή την νοοτροπία πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα η ομάδα θα πάει πολύ καλά και θα πετύχει τους στόχους της. Νιώθεις ότι μπορούσατε να πάρετε κάτι καλύτερο αυτούς τους δύο αγώνες? Σίγουρα πιστεύω. Έδειξε η ΑΕΚ ότι ήταν... Πιστεύω πως μπορούσαμε, ναι. Ωραία. Και οι στόχοι για την φετινή χρονιά και οι δικοί σου στόχοι? Οι στόχοι είναι πάντα ψηλοί για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει αρχίσει να γίνεται μεγάλη ομάδα. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι. Το ίδιο και εγώ, η δουλειά μου είναι να σκοράρω, θέλω να σκοράρω και δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα, όμως στη συνέχεια θα είμαι καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.